Σοκ επικρατεί στη Βραζιλία από την κατάρρευση δημοσιογράφου, ο οποίος τώρα δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή την ώρα μάλιστα ζωντανής εκπομπής. Ο 36χρονος Ραφαήλ Σίλβα κατέρρευσε την ώρα που έλεγε τις ειδήσεις τη Δευτέρα 3 πρώτου στον τηλεοπτικό σταθμό TV Alterosa στην εκπομπή Alterosa Alerta. Ξαφνικά και χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι που να έχει ανησυχήσει τους θεατές ή τους υπεύθυνους του σταθμού, ο άτυχος δημοσιογράφος καταραίει πέφτοντας στο πάτωμα. Αμέσως οι τεχνικοί τον σήκωσαν και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται στην εντατική. Ο Σίλβα είχε εμβολιαστεί με την τρίτη ενισχυτική δόση στις 28 Δεκεμβρίου, ενώ στις 29 Δεκεμβρίου είχε αναγγείλει την επιστροφή του στην εκπομπή μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. «Ζήτω η τρίτη δόση. Λυπάμαι μόνο για τους ανθρώπους που δεν έχουν αυτή την ευκαιρία. Τα εμβόλια σώζουν ζωές». Οι γιατροί πάντως αναφέρουν ότι δεν σχετίζεται η κατάρρευσή του με τον πρόσφατο εμβολιασμό του, αλλά αποτελεί άλλο ανεξάρτητο γεγονός.